Γεια σας φίλες και φίλοι του Alpha Sports. Σήμερα στο Sports News θα αναλύσουμε τι έγινε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Εκεί που χτυπούσε η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μαζί μου έχω τον αγαπητό συνάδελφο Νικόλα Χατζηγεωργίου. Χαίρετε. Τελικά φίλε, Real Madridis. Πανάξια προαθλήτρια Ευρώπης Αντώνη Real Madridis. Έραψε επιτέλους το ένα το αστέρι που τόσο πολύ ήθελε στη φανέλα της. Κατά σύμπτωση την τελευταία φορά που σήκωσε το ευρωπαϊκό ήταν το 1995 και πάλι στην Ισπανία και πάλι με αντιπάλων των Ολυμπιακών Πειραιών. Στη Σαραγώσα ακριβώς. Για να φτάσει η Real Madrid στο Final Four απέκλεισε την ΕΦΕΣ με 3-1 στη σειρά. Στους ημιτελικούς του Final Four αντιμετωπίσε την κοντάρα της διοργάνωσης Φενέρ. Όπου σε αυτό το παιχνίδι η διαφορά ήταν τεράστια μεταξύ των δύο ομάδων. Σε κάποιο σημείο έφτασε και μέχρι τους 27 πόντους η διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Δείγμα της κλάσης των παιχτών της Real Madrid καθώς και της εκρηκτικής περιφέρειας που διαφέρει. Νομίζω φάνηκε και η εμπειρία των Τούρκων. Ακριβώς, ακριβώς. Το παιχνίδι του Final Four. Να σε συμπληρώσω για την εκρηκτική περιφέρεια που είπες ότι με τέτοιους παίχτες που έχει η Real στο ρόστερ της, όπως ο Ρούντι Φερνάντες, ο Νοσιόνι, ο Κάρολ, παίχτες πολύ μεγάλης κλάσης. Πιστεύω εντάξει ήταν δίκαιη η κατάκτηση του τροπέου από την ακριβώς. Βασίλισσα. Αλλά δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο σπουδαίο επίτευγμα των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι πέρασαν από την Μπαρτσελόνα που, που κανένας δεν πίστευε πως θα τα καταφέρουν. Mm-hmm. Μόνο οι έσοδοι μέσα της στην ομάδα στον Πειραιά πίστευαν. Και τα κατάφερα. Μετά βρήκαν μπροστά τους την Πανίσχυ Τσεσεκά, αλλά με τη δουλειά και την ομαδική προσπάθεια και με τη συμβολή του τεράστιου παίχτη που έχει ο Ολυμπιακός, του αρχηγού Βασίλη Σπανούλη, κατάφερε και λύγησε τη Ρώστη Αρκούδα. Ακριβώς, Αντώνη, σπουδαία πορεία για τον Ολυμπιακό Πειραιός, όχι μόνο στο φετινό Final Four, αλλά και στα τελευταία χρόνια στην διοργάνωση, όπου σε 7 χρόνια μετρά 5 εμφανίσεις σε Final Four, 4 τελικούς και 2 κατακτήσεις. Όπως ανέφερες, για να φτάσει στο φετινό Final Four ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να κάνει την πρώτη υπέρβαση με την Μπαρτσελόνα, όπου την κέρδισε μέσα στην έδρα της και έκανε το 3-1 στη σειρά. Τον break στη Μακεδόνη. Μετά απέναντι του Τσέσεκα Μόσχα στο μεγαθύριο, πολύ λίγοι ίσως θα πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κατάφερε να προκριθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κράτησε χαμηλά τη διαφορά. Με την πολύ καλή άμυνα του που έχει την όλη τη διοργάνωση. Ακριβώς, έπαιξε σπουδή άμυνα σε αυτό το τουρνουά. Κράτησε χαμηλά την Τσεσεκά σε σχέση και με το μέσο όρο της. Και με την επιθετική. Είχε 80 πόντους μέσο όρο περίπου. Και την καλύτερη επιθετική. Ακριβώς. Και την κράτησε στους 68. Με αυτήν την άμυνα κατάφερε στο τέλος με ποιον άλλον τον Βασίλη Σπανούλη που πέτυχε 2 πολύ κρίσιμα τρίποντα στο τελευταίο λεπτό και με μια κατάθεση ελληνικής ψυχής να περάσει στον τελικό. Σίγουρα όταν έχεις, είπαμε και πριν, όταν έχεις έτσι μεγάλους καλοσφαιριστές θα μιλήσει και η κλάση τους και εντάξει, ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στους Ρώσους. Είναι άξονα πορείας, Νικόλα, πώς αυτή η Τσεσεκά Μόσχα με αυτόν τον προπολογισμό, με αυτούς τους πολύ μεγάλους καλοσφαιριστές κατάφερε και πάλι να μην δηλώσει παρόν στον τελικό και να χάσει από τον Ολυμπιακό. Μια συνεχιζόμενη κατάσταση για την Τσεσεκά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς το εξηγάς εσύ? Εγώ νομίζω, Αντώνη, ότι αν υπάρχει ταμπέλα loser στον αθλητισμό, αυτή πρέπει να μπει στη Τσεσεκά Μόσχα. Είναι άξιο απορίας πραγματικά με πενταπλάσιο, οχταπλάσιο προϋπολογισμό από τον Ολυμπιακό, καθώς και μέσω της παρουσίας της στη φετινή διοργάνωση, όπου έκανε σπουδαία παιχνίδια. Για ακόμα μια φορά στα κρίσιμα παιχνίδια, δηλαδή στο Final Four, δηλώνει απόν. Και είναι άξιο απορίας γιατί εκεί στη Ρωσία, εδώ και καιρό, προσπαθούν να βρουν το λάθος, αλλά δεν το βρίσκουν. Όσον αφορά τώρα τον τελικό Real Ολυμπιακός, όπως είπαμε, δίκαια η Real. Πώς είδες το παιχνίδι? Σίγουρα η Real
κέρδισε δίκαια. Εντάξει, ίσως το σκορ να είναι λίγο πλασματικό για την απόδοση για του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει, και η Ρεάλ μέχρι την τρίτη περίοδο έδειχνε το παιχνίδι να είναι ισοδύναμο. Να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός για μένα τι στήγησε η ήττα του Ολυμπιακού ήταν ότι όταν είχαν στα μέσα της τρίτης περίοδου, αν δεν κάνω λάθος, με 40-29 κατάφερε με έναν εντυπωσιακό σερί 12-0 να πάρει κεφάλι στο σκορ με 41-40. Εκεί όμως πιστεύω τα συνεχόμενα τρίποντα καλάθια του Νοσιόνι και του Κάρολ. Μίλησε η κλάση της περιφέρειας. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι δεν βρήκαν τις ψυχικές δυνάμεις να αντιδράσουν. Ίσως εκεί και η άμυνα τους χαλάρωσε. Ίσως και οι σωματικές δυνάμεις, αφού ο Ολυμπιακός κατέρευσε στο 4ο δεκαλεπτό, κρατούσε χαμηλά τη διαφορά. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι μετά την υπέρβαση με τη ΤΣΣΚΑ ίσως έπαιξε ρόλο? Ναι, ίσως να αναφέρθηκε και με τη δόση του Βασίλη Σπανούλη ότι έπαιξε ρόλο η κούραση. Ναι. Επίσης, έναν άλλο κακό σταριστικό για τον Ολυμπιακό που βεβαίωσε όλη τη χρονιά που είχε στην Ευρωλίγκα ήταν το πρόβλημα στη ρακέτα του. Είχε πάρα πολλά χαμένα rebound. Επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά. Ναι. Επίσης, η κακοδαιμονία των άστοχων βολών. Δεν γίνεται σαν τελικό του Final Four να χάνεις τόσες βολές. Δεν γίνεται. Συμφωνώ. Εντάξει, και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην κακή μέρα του αρχικού. Δεν πραγματοποίησε την εμφάνιση όπως στο πρώτο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ. Πέτυχε μόνο 3 πόντους. Και σίγουρα όταν ο καλύτερος σου καλαδοσφαιριστής πετυχαίνει 3 πόντους, δεν μπορεί να ζητάς πάρα πολλά. Ακριβώς, ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τη Real, στάθηκε επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και κέρδισε το ευρωπαϊκό μέσα στο σπίτι της. Πήρε και την εκδίκηση της από το Λονδίνο. Και την εκδίκηση της στο Λονδίνο. Είχε MVP του τουρνουά τον Γερόλικο Νοτσιόνι, τον Αργεντίνο. Μεγάλος παίκτης, ο οποίος κατέκτησε πλέον τα πάντα και μετά το... Στα 37 του χρόνια και πέρασε σαν έφηβος. Ακριβώς. Θα το πούμε αυτό. Και στην Εθνική Αργεντινής. Το άλλο ζευγάρι... Όσον αφορά των μικρών τελικών, των τελικών των χαμένων, εκεί φυσικά η ΤΣΣΚΑ κέρδισε. Σωστό, με 86-80. Είναι στο στοιχείο της ΤΣΣΚΑ, εκεί που δεν ενδιαφέρεται κανένας θα κερδίσει. Θα κερδίσει, ακριβώς. Ήταν ένας μικρός τελικός που δεν είχε κανέναν ενδιαφέρον. Ήδη οπαδοί, ήδη Τούρκοι οπαδοί ήταν πολύ λίγοι που βρέθηκαν στο γήπεδο. Η μεγάλη μερίδα των Τούρκων οπαδών ήταν έξω στο γήπεδο και πανηγύριζαν μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αναφέρουμε ένα στατιστικό ότι όλο το γήπεδο ήταν αντίον της Ρεάλ. Και στον ημιτελικό, να θυμάσαι Αντώνιο, όταν ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να κάνει την υπέρβαση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, όλο το γήπεδο, ακόμα και οι Τούρκοι υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Και τέλος, η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό. Η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό το φέρνει στους τελικούς της Α1. Πιθανότατα με τον... Πιθανότατα απέναντι στον Μαθιακό, αν και έχασε χθες ο Μαθιακός, δεν νομίζω ότι δυσκολευτεί να περάσει στους τελικούς. Κλασικό το ζευγάρι, είναι όλοι ναι. Θεωρείς ότι υπάρχει φαβορή σε αυτές τις αντρίσεις δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός έχει και το πλέον εκτήμα νεκρά? Κοίταξε, να σου πω, ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορείς να χρήσεις φαβορή μία εκ των δύο ομάδων. Ειδικά όταν έχεις απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που κερδίζει τα πάντα στο περασμά του. Έχει συνεχόμενα προαθλήματα, κύπελλα, με ένα μικρό διάλειμμα τον double του Ολυμπιακού πριν δύο χρόνια. Έχει απουσίες όμως ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχουμε πληροφορηθεί ότι... Η υπόθεση του με την Κάνα που έχει δημιουργηθεί για ένα χρόνο. Καθώς και ο τραυματισμός του πιο φορμαρισμένου του παίχτη Νίκου Παπά. Του Νίκου Παπά που θα μείνει για αυτός 6 μήνες. Να σου πω, θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στο Ολυμπιακό λόγω ότι είναι πιο ομάδα και ότι έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο Νικόλα Χατζηγεωργίου. Αναλύσαμε τα πάντα όσον αφορά το Final Four της Μαδρίτης. Καλή συνέχεια, γεια σας.